Πολλά στην άντρη μας τη μικρή, η οποία έχει τα γενέθλιά της. Άντρη μου, να μας ζήσεις έτσι πάντα, να μας ρωτάς για όλα, πάντα. Όχι, δεν ξέρει όλα, δεν ξέρει όλα. Η άντρη είναι, τη συμβουλευόμαστε κι εμείς καμιά φορά. Για το τι να κάνεις. Και μία η άντρη. Η άντρη μικρή, λοιπόν, είναι ένα παιδί θαύμα, το οποίο ήρθε στην εκπομπή μας για να κάνει την πρακτική της. Πρέπει να σας πω ότι ξεπέρασε τον εαυτό της κατά πολύ και πολλές φορές μας ξεπερνάει και όλους. Δίνει λύσεις, απαντήσεις, προχωράει μόνη της κανονικά. Και δεν υπάρχει, είναι φοβερή. Άντρη μου, χρόνια σου πολλά να ζήσεις και μην ξαφνιαστείτε μια μέρα να τη δείτε και στο Δελτίο Ειδήσεων. Δηλαδή, είναι αυτό που της λέμε ότι εσένα μπορεί να σε δούμε παντού ανά πάσα ώρα και στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι και ο Χάρης και οι άντροι εξελίσσονται πάρα πολύ και είναι από τα παιδιά που θέλουν πραγματικά να δουν. Ναι. Ο Χάρης μας ήδη έχει κάνει έτσι πολλά ρεπορτάζ τα οποία περιμένουν για μοντάζ. Επειδή κάνει την πρακτική του και ο Χάρης, ξέρεις, είναι. Νάτι, έλα άντρη μου, έλα μέσα. Έλα μέσα. Θέλεις πολλά να έρθεις μέσα. Πόσο μάλλον να κάτσεις πα στην καρέκλα μου. Καλά, κάθιστε. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ, Χριστό. Χρόνια πολλά, άντρη μου. Στην μικρή, όταν φύγει μικρή, να πάει στη Μενεγά και θα έρθει να καθίσει. Παιδί μου, εγώ έρχομαι και την βρίσκω στο γραφείο μου. Ποιες μικρή είναι αυτή τα τρία. Αλόριζο. Δεν ήρθα μια φορά και να πάει μονόδρομο. Τη λέω καλά, ρε, άντρη μου. Είναι το μεταξύ, όχι μόνο καθίσει στο γραφείο μου. Απλώνιζω τα πράγματα τη. Πού έχω πρόβλημα να καθίσει στο γραφείο μου, για όνομα του Θεού. Αλλά για να κάτσω στο γραφείο μου, πρέπει να μετακινήσω όλα τα πράγματα τη άντρη να κάνω στην άκρη για να μπορέσω να ξεκινήσω να κάνω μια πιο δουλειέ. Άντρη μου, να μαζήσει, να σε χαιρόμαστε και πάντα τέτοια. Όχι, γελά. Με μέτρο, άντρη μου όμω. Παιδί, εμεί είμαστε ανεκτικοί, αν πα πότε αλλού όμω. Με πολλό φορίτσο, με πολλό ρωτά πολλά πράγματα. Έχει πράγμα, πρέπει να. Χρόνια σου πολλά, άντρη μου, χρόνια σου πολλά. Πέρασε να πιάσει τα φιλιά σου έτσι από όλου και εγώ πηγαίνω στην κουζίνα γιατί στα γενέθλια τη Χριστιανά μα πέρσι είχα φάει μια. Πέρσι, προπέρσι.